spirit rain. Λοιπόν, ήρθαμε και εδώ. Τι έχουμε εδώ σήμερα, παιδιά? Λοιπόν, δεύτερο εορταστικό επεισόδιο που σας είχα υποσχεθεί με την ακολουθία αρκετών φέτος εορταστικών επεισοδίων αντί για δύο που κάναμε πέρσι. Σας άρεσε πάρα πολύ από ό,τι κατάλαβα το επεισόδιο που είδαμε το περασμένο εορταστικό με τον Dennis, που παίξαμε NES παιχνίδια, που συζητήσαμε, δείξαμε τα hardware, τι έχουμε εκεί, τα accessories κτλ. Όμως, κάτι πάρα πολύ λοιπόν στην Ελλάδα που έγινε ευρέως γνωστό και το γούσταρε πάρα πολύ ο κόσμος και έγινε δώρο σε χιλιάδες παιδιά στη χώρα μας και μη δώρο χριστουγεννιάτικο ή πρωτοχρονιάτικο, ήταν, παιδιά, αυτό εδώ. Το Super Nintendo. Ήταν μια μηχανηματάρα, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι το Super Nintendo που δεν το είχα εγώ από μικρός. Εγώ το Super Nintendo το πήρα πιο καθυστερημένα, είχαν πεταχτεί κουτιά κτλ. Και μετά το μηχάνημα κιόλας το χάρισα. Οπότε εγώ πρόσφατα, πριν κάποια χρόνια, ξαναπήρα ένα Super Nintendo. Αυτό είναι η δικιά μου η version, είναι το γερμανικό που έφερε η Totsu. Και στο ίδιο επεισόδιο σήμερα θα μιλήσουμε και για ένα παιχνίδι πάρα πολύ γνωστό, το Super Mario All Stars στο Super Nintendo, το οποίο είναι μια τετραλογία παιχνιδιών. Αλλά τώρα, ας πούμε, το σκέφτομαι. Εντάξει, μένα μεταχειρισμένο, έχει κάτι λίγο, έχουν φύγει τα Totsu, τα αυτοκόλλητα εδώ, ας πούμε, που υπήρχε το γωνιακό, είναι λίγο used, καρα used. Τι ωραία όμως να είχαμε ένα Super Nintendo όπως το έφερε ο Άγιος Βασίλης τότε, ρε παιδιά. Ποιος θα μου το φέρει? Α, σκέφτηκα, θα το φέρει μάλλον ο Mint Master, ο οποίος είναι... Hello everyone! Καλώς τον, γεια σου, Νικόλα. Χρόνια πολλά και πάλι. Χρόνια πολλά, τι κάνετε? Εμείς καλά, εσύ πώς είσαι? The Mint Master. The Mint Master είναι το νέο μου nickname που σου αποδίδω live σε επεισόδιο. Τι έχουμε εδώ, Dennis? Λοιπόν, εδώ είναι πραγματικά σαν να μας το έφερε τώρα ο Άγιος Βασίλης. Δηλαδή, εν έτος 2020, πώς θα ήταν να ανοίγαμε ένα brand new Super Nintendo, σαν να το είχαμε πάρει τώρα από το Μινιόν. Καλή ώρα. Στρελαίνουμε. Λόγω Μινιόν, παρακαλώ. Έτσι θα πει τώρα, τρελαίνουμε. Λοιπόν, να το δούμε πώς είναι. Αυτό εδώ πέρα το Super Nintendo, ναι. Πάλι έχει μια ωραία ιστορία από πίσω. Ωραία. Καθότι ένα παιδί μου το παρέδωσε, μου το έδωσε, είναι αχρησιμοποιητό. Μου είπε ότι του το είχαν πάει δώρο όταν ήταν μικρός, ναι. Και δεν το χρησιμοποίησαν, δεν το παίξανε. Και αυτό θα το πιστοποιήσουμε όταν θα το ανοίξουμε μαζί. Ναι, μου είπες ότι είναι μέσα σαν να είναι κατευθείαν αγοραστό. Ναι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Και νιώθω πολύ μεγάλη, έτσι, τύχη και χαρά που το έχω. Άρα λοιπόν, μπράβο. 2020, έτσι. Το κάνουμε unboxing, το ανοίγουμε σαν να ήταν σήμερα το 1991. Πάμε. Πω, αυτά, παιδιά, είναι, έχω τρελαθεί, yes, τώρα. Yes, θα δούμε κάτι άλλο, ένα piece of gaming history. Και αυτό, να πριν κλείσουμε, είναι ότι θυμάστε με τον Dennis, έχουμε, για όσους δεν το έχουν δει, έχουμε ανοίξει brand new unused Virtual Boy. Και είναι στην ίδια ακολουθία επεισοδίου που είχα ανοίξει εγώ το δικό μου το brand new, το unused, το Multi Mega. Και συνεχίζουμε με... Playlist, το playlist μεγαλώνει. Το playlist, έτσι. Μπαίνει και ένα τρίτο κομμάτι λοιπόν στα επεισόδια με τον Dennis. Ένα αχρησιμοποιητό καινούργιο, παιδιά, στο πίντε εδώ. Φύγαμε! Λοιπόν, και εδώ τώρα, παιδιά, με το κλασικό πλάνο έτσι από πάνω. Οφείλω να πω ότι, επειδή έχω και το δικό μου δίπλα το κουτί Dennis, είναι πραγματικά άψογο, φαίνεται ότι είναι όλο καινούργιο, έτσι. Κοίταξε, ο άνθρωπος που μου το έδωσε, μου είπε, Dennis, δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Μου λέει, το είχαμε παραλάβει όταν ήμασταν μικροί σαν δώρο. Ναι. Και δεν το έχουμε παίξει. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ. Και του λέω, τι εννοείς δεν έχει χρησιμοποιηθεί? Μου λέει, δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Να, μου το άνοιξε λίγο, είδα τις ζελατίνες και ναι. Δεν το πιστεύω, ρε εσύ. Και μου λέει, ναι, μου λέει, επειδή μου λέει, έχεις την αγάπη με τα Nintendo και έχεις και τα κορίτσια και τα λοιπά, έτσι. Πάρ το δικό σου. Και λέω, είσαι σίγουρος, ρε εσύ? Μου λέει, ναι, ρε παιδί μου, λέει, πάρ το δικό σου, μου λέει, πάει σε καλό σπίτι, πάει σε καλά χέρια, πώς θα το πω. Πολύ καλό αυτό, με τέτοια έννοια. Εγώ τρελάθηκα, έτσι, δηλαδή τρελάθηκα, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Εννοείται. Εντάξει, μπράβο στο φίλο που στο έδωσε και μπορούμε και με τη σειρά μας να το δείξουμε στο κανάλι και στους φίλους του καναλιού να δείξουμε ότι υπάρχουν ακόμα τέτοια ιστορικά κομμάτια σε τέτοιες καταστάσεις, παιδιά, έτσι. Και εδώ βλέπουμε και το ιστορικό αυτοκόλλητο Dennis της Itochu. Έτσι είναι η Itochu. Είναι η έκδοση αυτή που έχει έρθει στην Ελλάδα. Το ιστορικό, εσύ θα ξέρεις να το πεις καλύτερα από μένα, γιατί εγώ τότε ήμουν εκεί στην Αμερική. Ναι. Αλλά είναι το γερμανικό κομμάτι που τα έχει. Το φέρει... πρώτο. Ναι, ναι. Ήταν το πρώτο μπάτς. Αυτό να πούμε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Να κάνουμε έτσι και λίγα. Μια ιστορική αναδρομή. Να, εδώ και Nintendo Club περιοδικό, ας πούμε, από πίσω υπάρχει δηλαδή. Ειδοποίηση ότι κάτι θα δούμε μέσα σχετικό, θα τα δούμε τώρα σε λιγάκι. Παιδιά, η Nintendo λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα, στο πούμε, εκεί προς
Μάιο-Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, του 1991. Άρχισε να κάνει, να εδραιώνεται στη χώρα μέσω δίκτυο καταστημάτων, εμπόρων κτλ. Retailers εκεί κάπου από Αύγουστο-Σεπτέμβρη ξεκίνησε. Και το μεγάλο μπαμ πιο πολύ έγινε λοιπόν προς Χριστούγεννα με το Game Boy και το NES σαν τα δύο βασικά της μηχανήματα. Το Super Nintendo Tennis είχε βγει ήδη βέβαια από το 91. Έτσι, 90 είχε βγει, πότε είχε βγει, νομίζω μόνο η Ιαπωνία. Σωστά, στην Αμερική βγήκε το 91. Ακριβώς, ναι. Και μετά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη γενικά τώρα, ήρθε το 91. Στην Ελλάδα όμως ήρθε λίγο πιο καθυστερημένα, γιατί η Seito που λεγόταν τότε στην αρχή είχε φέρει μόνο το Game Boy και το NES, ενώ όμως είχε κυκλοφορήσει και το Super Nintendo, θεώρησε να μην δεν το φέρει εξ αρχής, γιατί δεν θα είχε... Ξέρεις, ήθελα να πάρει πωλήσεις από το NES, ρε παιδί μου. Ναι, σωστά, όλα μαζί ταυτόχρονα. Ναι. Οπότε την επόμενη χρονιά βγήκε το κομμάτι το οποίο έφερε μεγάλη διαφορά, μεγάλη αναστάτωση και είναι το Super Nintendo. Και το εξής, ότι στην Αμερική τουλάχιστον, γιατί τα ελληνικά ξέρεις να τα πεις καλύτερα εσύ, στην Αμερική όταν βγήκε το 16-bit που λέει πάνω εκεί στη γωνία, ναι. Ήδη προϋπήρχε το Genesis, ναι, και το TurboGrafx. Και το οποίο το είχε φτιάξει τότε η Hudson Soft μαζί με την NEC. Σωστό, σωστό. Και πολεμούσανε την Nintendo, η οποία ήταν ακόμα στο, ναι, μέσα στο 8-bit. Ναι, ναι, αλλά ναι. Είχε βγάλει το 89, δηλαδή εκείνη την περίοδο, το Super Mario Bros. Το 3. Μπράβο. Και πήγαινε πολύ καλά. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά. Πήγαινε τρένο, ναι. Και όλοι θεωρούσαν ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, να το πούμε έτσι, επίσημα το Console Wars του 16-bit, μέχρι, ναι, που η Nintendo να μιλήσει και να πει και το δικό μου. Έτσι, ακριβώς. Και με αυτή τη συνέχεια, γι' αυτό ήρθε λοιπόν στην Ελλάδα, μετά το βγάλανε το 92, και άμα δεις το αυτοκόλλητο δεν λέει Seitoch, γιατί λέει Totsu, καθώς η Totsu, όπως έχω ξαναπεί όσοι με παρακολουθούν στα βίντεο, μετονομάστηκε από Seitoch σε Totsu στα μέσα του 92. Μάλιστα. Οπότε το μηχάνημα λοιπόν, το Super Nintendo, παιδιά, για να ξέρετε, official στην Nintendo από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, ήρθε το 92. Αν κάποιος είχε τένει Super Nintendo πιο πριν, ή NES ή Game Boy και πριν το 91, τα είχε από πολύ ακριβές παραεισαγωγές ή από κάποιον συγγενή που το έφερε το εξωτερικό. Μα έτσι ακριβώς. Ναι. Όπως και πριν, ο πατέρας μου είχε φέρει το Game Boy. Λοιπόν, αρκετά με τα stories. Το κουτί το δείξαμε τώρα, το σπαμάω ένα μακετά. Κάτσε λίγο, μια και έχω εύκαιρο και το δικό μου δίπλα. Να δείξουμε έτσι λίγο. Κοίταξε το δικό σου, επειδή το είδα πριν. Δεν είναι κακό. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε μόνο το κομμάτι αυτό, το αυτοκόλλητο, ναι, του. Ακριβώς. Που εσένα είναι ακριβώς από πίσω, δηλαδή. Στο ίδιο σημείο βασικά. Ναι, όχι, όχι. Νίκο, είναι εξαιρετικό το και το δικό σου. Εδώ, δηλαδή, ναι. Μην να το δείξουμε στους φίλους. Ναι, είναι φοβερή κατάσταση. Κοίταξε, υπάρχει. Δηλαδή, μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό. Οι γωνίες του, ενώ θα κάνουμε το retrofix μας, οι γωνίες του είναι όλες. Λίγο μαρκαδοράκι, θέλουμε. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά, μια χαρά είναι. Κοίταξε, εμένα το δικό μου βέβαια δεν έχει και πολλά leaflets μέσα. Έχει το γερμανικό, το manual. Έχει ένα Nintendo Club να κάνεις registrate. Και ένα πώς συνδέεται το μηχάνημα, ρε παιδί, με ένα πιο μεγάλο χαρτί. Εγώ τώρα είμαι πολύ περίεργος, πραγματικά, γιατί εντάξει, και όσοι φίλοι μου είχαν ένα Super Nintendo, εντάξει, δεν το είχα ανοίξει μαζί του την πρώτη μέρα. Και ναι, μετά ξέρεις, δεν ασχολιόμασταν τότε εμείς με το τι χαρτιά είχε μέσα στην κονσόλα. Εμάς δεν μας νοιάζαν αυτά. Θέλω τώρα πάρα πολύ να το ανοίξουμε λοιπόν και να δούμε μέσα, ρε φίλε, πώς έχει πραγματικά, παιδιά. Είναι λες και το αγοράσαμε χθες τώρα το μηχάνημα. Πάμε. Πάμε, πάμε. Για να δούμε. Λοιπόν, από πού θα ξεκινήσεις. Για να βοηθήσω και εγώ λίγο από εδώ. Για βοήθησε. Λοιπόν. Τώρα γυαλίζει, παιδιά, λίγο η κάμερα εδώ, αλλά μόλις το βγάλουμε τώρα θα σταματήσει αυτό. Γυαλίζει λόγω του κουτιού. Γυαλίζει τι είναι καινούριο. Έτσι ακριβώς. Πω. Λοιπόν, τι γίνεται ρε τώρα. Το δουλεύω. Αφήνω σε σένα στα χέρια σου. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν τώρα, παιδιά, δουλευόμαστε. Υπάρχουν ακόμα κλειστά από τέτοια πράγματα. Η μυρωδιά την αισθάνεσαι. Την... Ναι, ναι, ναι. Έρχεται. Μακάρι να μπορούσαν να το μυρίσουν και οι φίλοι μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσει. Τι λες τώρα. Αυτά... Κάτσε γιατί κάνω δαχτυγίες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα φυλαδιάκια πρώτα. Είναι όλο το ζουμί τα φυλαδιάκια. Αυτό, ναι, ναι. Πάνω κάτω την κονσόλα του SNES την έχουμε δει. Εντάξει, εννοείται. Πάμε τώρα να δούμε λίγο εδώ με προσοχή. Εγώ ξέρεις, τρελαίνομαι πολύ με αυτά τα πράγματα. Έτσι, μου αρέσουν αρκετά αυτά. Είναι αυτά... ιστορικά καταγεγραμμένα ντοκουμέντα. Ακριβώς. Λοιπόν, έχει υποθέτω ελληνικά πρώτα. Λοιπόν, έχει τα ελληνικά. Ναι. Λοιπόν, η Totsu Ελλάς. Κλασικά αεροδηματολόγια. Μάλιστα. Έτσι. Το είχαμε ξαναδείξει αυτό στο Game Boy, αν θυμάστε τις προάλλες. Ναι, 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 ναι.
στο Red October, ναι. Πού το πήρες, ακριβώς, τη ηλικία κτλ. Πάλι μια ελληνική κάρτα δωρεάν εγγραφής. Αυτό το είχα στην μπαταρία του Game Boy. Ναι, Club Nintendo. Λοιπόν, εδώ η εγγύησή σου. Το στείλεις τώρα, τι λέει? Να το στείλω, αλλά... Λες να μην το δεχτούν, να μας κοντρολάρουν. Ναι. Δεν υπάρχει πια και τότε. Φαντάζει κάποιος να απαντήσει. Στη CD Media να το στείλουμε. Να τρολάρουμε. Θα πούμε, δεν ξέρω τώρα. Είστε εσείς ο νέος αντιπρόσωπος, οπότε δεν μας νοιάζει. Λοιπόν, εγγύηση 9 μηνών παρακαλώ, ούτε καν χρόνο, ε. Κοίτα, μου κάνει εντύπωση. Τα είχα ξεχάσει εγώ αυτά. Και με κεφαλαία το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από την ημερομηνία αγοράς. Ακριβώς. Κάτι 10 μέρες ή 10 χρόνια λέει. 10 Οπότε δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει, θα το βάλουμε με Photoshop. Και θα κάνουμε 30 χρόνια εμείς μετά. Πλάκα-πλάκα, σχεδόν 30 χρόνια. Ναι. Πω. Λοιπόν, να το βάλουμε και αυτό εκεί. Να είναι καλά το παιδί που τα έχει διατηρήσει έτσι, δεν το άνοιξε, δεν το χρησιμοποίησε. Ναι. Τι είναι αυτό εδώ? Φίλε, αυτό πρώτη φορά το βλέπω εγώ προσωπικά. Δεν το είχα δει ποτέ σε Game Boy κασετάκια μου. Club Nintendo Dedicated, διαφορετικό. Ρε φίλε, εγώ δεν είχα στείλει τέτοιο μικρός. Είχα στείλει το άλλο. Και είναι και έτσι γυαλιστερό. Γυαλιστερό, κοίτα εδώ δείχνει και τα περιοδικά αυτά. Εντάξει. Μας τρολάρει γιατί πρώτο-πρώτο έχει αυτό που ψάχνω. Το τελευταίο και μοναδικό είναι το Club Under εδώ για να με παρακολουθείτε τόσα άτομα. Δεν γίνεται να μην έχει ένα στο περιοδικό τώρα. Μην δουλευόμαστε, ας πούμε. Στείλτε το να κάνουμε εκεί, να γουστάρουμε επεισοδιάρες και να σας κάνω και quote. Λοιπόν, μας έχει ξαναστείλει την κάρτα αυτή? Ναι, όχι. Τι μηχάνημα έχεις? Game Boy, ναι, Super NES. Και λέει κάτω Switch. Ντένις, φοβερό. Αυτό θέλω να το βγάλω μια φωτογραφία μετά, να το ανεβάσουμε και στην ομάδα τη Retro Video Games Greece και εγώ που αλλού θες εσύ μετά. Γιατί πιστεύω ότι... Ρε φίλε, πραγματικά. Σπανίζει, ε. Ναι, εγώ δεν νομίζω. Εντάξει, μπορεί και κάποιοι άλλοι εννοείται να έχουν τώρα ένα αποστόκ να έχουν βρει Super NES κλειστά. Αλλά εγώ, ας πούμε, εντάξει, δεν το άξα να βρει. Γιατί δεν έχω, δεν έχω τέτοια κατάσταση. Ωραία. Τόσο καλό. Συνεχίζουμε τώρα, εδώ πάμε στα ξένα. Γερμανικά. Λοιπόν, να πω τώρα κάτι το οποίο δεν είπα πριν, ότι η Seitoch, από ό,τι έχω διαβάσει δηλαδή σε forums και τα λοιπά, ελληνικά και σε κάποια ξένα που υπάρχουν αναφορές για την ελληνική, για τον ελληνικό αντιπρόσωπο της Nintendo, ήταν ότι τα πρώτα πράγματα που πήρε, που υπήρχαν σε πολύ μεγάλες ποσότητες, δεν ήταν από Αγγλία, ούτε από Γαλλία, ούτε από Ιταλία, ήταν από Γερμανία. Για αυτά τα περισσότερα λοιπόν, παιδιά που βλέπετε σε Game Boy, είτε και τα Game Boy σας, είτε manual σε παιχνίδια και αυτά, έχουν πρώτα γερμανικά και μετά υπήρχε και ελληνική μετάφραση που γινόταν συνήθως και από τον κύριο Αντώνη Λεκόπουλο που δούλευε τότε στην Nintendo, που έχω πει. Οπότε εδώ βλέπουμε ένα άλλο γερμανικό. Ναι, πολλά γερμανικά και εγώ, δηλαδή τα παιχνίδια που βλέπω, που συναντώ, είναι στα γερμανικά. Πάμε τώρα να δούμε μια πολύ ωραία διαφορά. Στα αγγλικά, Instruction Booklet. Στα γερμανικά, Bethien zu Glasleitung. Ποτέ δεν κατάλαβα την γλώσσα, φίλε. Λοιπόν, Instruction Manual θεωρητικά για το Super Nintendo εδώ. Καινούριο τσέ χρησιμοποιείται. Εντάξει, ξέρεις, τώρα το πιάνω, βλέπεις, δεν κουμπάω πάνω. Ναι, κάνω δαχτυλιά. Και φαίνεται δεν είχε δαχτυλιές. Να ειδικήσω καινούριο, θα την χρεώσω αυτή. Χρέωσε την, εντάξει, χαλάλι. Πολύ ωραίο. Κάτσε τα καλά που μυρίζομαι για το τέλος. Άλλο ένα Verbaucher information und andere Wutzart. Παιδιά, δεν ξέρω γερμανικά, για πλάκα τα διαβάζω, έτσι. Μην γράψει κανείς κάτι να σχόλια και γελάμε. Λοιπόν, μάλιστα. Ενδιαφέρον γι' αυτό. Ενδιαφέρον πάρα πολύ. Τα καλά για το τέλος. Τα καλά για το τέλος. Λοιπόν, εδώ τώρα. Και αυτό καλό είναι. Τεράστιο. Ω! Yoshi. Τι γίνεται εδώ. Τεράστιο οδηγό. Link. Quick guide πρέπει να είναι αυτό από πίσω. Κάτσε, πάμε πρώτα να δούμε. Δεν το χωράει βέβαια το πλάνο. Δεν το χωράει το πλάνο. Πάμε να το ανοίξουμε καλά, να το σκίσουμε. Ω, δύναμη. Δεν ξέρω τι χωράει και τι δεν χωράει. Κάτσε, το πάμε σε parts. Okay. Πρώτα εδώ, Zelda Yoshi. Μετά βλέπουμε κάποια άλλα παιχνίδια τώρα που δείχνει. Super Mario Kart. Super Metroid, κάτσε το πάμε λίγο πιο κάτω. Παιδιά, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Super Metroid εδώ, πρόμο. Secret of Mana. Stand Race FX λίγο πιο πάνω. Εδώ δεν το πιάνει κάμερα, με το FX chip μέσα. Aladdin, Plock. Το Plock. Και Super Game Boy εδώ στα πλάγια. Πολύ ωραία αυτές αντένες. Και Donkey Kong κάτω, παιδιά, εννοείται. Ωραία.
Ωραίο, ωραίο πράγμα. Πολύ ωραίο πράγμα αυτό. Και από την άλλη πλευρά είχε το σχεδιάγραμμα για τη σύνδεση. Ναι. Δηλαδή σου λέει πώς να το συνδέσεις, είτε με component. Ακριβώς. Είτε με RF. Τώρα, να σου πω όμως κάτι τώρα που βγαίνει εδώ ένα νόημα. Να μου το πείτε. Λοιπόν, δεν είναι από τα πρώτα batch της Nintendo στη χώρα αυτό τώρα, ξέρεις γιατί. Γιατί έχει πάνω Donkey Kong. Γιατί έχει Donkey Kong. Οπότε παιδιά, αυτό το pack πρέπει να είναι 94. Μάλιστα. Εκεί λογικά, δηλαδή συνέχιζε να φαίνει κομμάτια, απλά αυτό είναι του 94 θα ρω. Λοιπόν, έτσι, Nintendo Club πάλι εδώ βλέπουμε, γερμανικό βέβαια, έτσι παιδιά και σε πιο μικρό, ήταν το πρώτο ελληνικό καταλογάκι της Nintendo για τα προϊόντα της ATOG. Δεν το έχω, έχω το δεύτερο, το ψάχνω αυτό το καταλογάκι. Καλά, για να πω ότι το θέλω, ποιος θα μου το δώσει πάλι, οπότε τσάμπα τα λέω, εγώ το ακούω. Λοιπόν, που το ψάχνω, κάποιος, δηλαδή, κάποιος για αγορά δηλαδή, πάντα έτσι ποτέ δεν ναι, θέλω όχι, κάτι έτσι. Ναι, σε ναι. Αγορά. Και εδώ βλέπετε ότι οι Έλληνες παίρναν απλά έτοιμα templates, ξέρω εγώ, από τους γραφίστες εκεί, τους Γερμανούς, και φτιάχναν τα δικά τους. Πολύ ωραίο γι' αυτό, για το αντίστοιχο γερμανικό Nintendo Club. Κοιτά και κάρτα, εμείς δεν είχαμε κάρτα όμως. Club Nintendo. Ωραίο, όντως. Και από πίσω. Σου δίνει την αίσθηση της επισημότητας σου, ζωνάνε. Ναι. Το support κακά τα ψέματα τώρα στο εξωτερικό ήταν σίγουρα πολύ πιο δυνατό, αλλά μια χαρά τα πήγε και στην Ελλάδα. Και τώρα εδώ βλέπουμε άλλο ένα. Για να δούμε κανένα άλλο παιχνίδι που ίσως πάλι να εκδηλώσει την ηλικία του. Πολλά φυσάκια μέσα. Promo Game Boy τώρα εδώ. Promo Game Boy. Mario Mania. DuckTales, Super Pro AM πάλι, F1 Race, Super Mario Land. Κοίτα και το guide που έχεις. Ναι, το guide. Σε γερμανικό, ας πούμε. Ωραία. Για NES guide, αντίστοιχο που έχω δει ότι υπάρχει σε eBay. Πρέπει να τα βρω αυτά. Ναι, και Super NES. Θα τα βρω. Τρία official, φίλε. Πω τώρα, και εσύ έχεις πληζωθεί και εγώ έχω πληζωθεί. Ναι, θα ψάξω να τα βρω να τα δούμε μαζί. Για να δούμε κάποιο τι έχει. Εντάξει, κάποια... Εδώ έχει αυτό το εφέ με το μαύρο γκρι, ναι. Το οποίο είναι πάνω στις, αποτυπωμένο, ναι. Στις αμερικάνικες, στα κουτιά των αμερικάνικων παιχνιδιών. Κατάλαβα. Έχει αυτό το γκρι το μαύρο κλιμάτο, αυτό, ναι. Ενώ τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι έγχρωμα. Ναι, το, όντως. Η συσκευασία. Ισχύει. Super R-Type 3 εδώ. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Πολύ ωραίο και αυτό. Και αυτά νομίζω ότι μπορεί να τα κάνεις και αφισάκια, να τα βάλεις σε μια κορνίζα. Κάποια, ναι, για να τα κάνεις dedicated, να είναι. Λοιπόν, πάμε και αυτό από εδώ. Παιδιά, τώρα εδώ, τι να πεις τώρα ρε φίλε, είναι καινούριο. Όπως καταλάβαμε είναι καινούριο, πού να ξεκινήσουμε. Εντάξει, δεν τα ανοίγουμε, για να μην κάνουμε και 10 χρόνια. Το RF το γνήσιο, έτσι. Πολύ παίζαμε με RF ρε φίλε, μετά ένα SCART. Χανόταν ο κόσμος να είναι τόσο εύκολα τότε τα SCART. Δεν ήταν πολύ εύκολα διαθέσιμα. Εδώ βγαίνει ολόκληρο, κοίτα εδώ. Τέρας. Ρε είναι, πώς έχουν παίξει που σου είπαν, εγώ νομίζω ότι σου είπαν ψέματα. Αυτό είναι, κοίτα εδώ, Δεν έχει παίξει. Είναι χρησιμοποιητό, ναι. Μα φαίνεται, δε, τώρα έχω πάθει την πλάκα με εγώ, κάποιος δεν τα βγάζω καν. Γιατί πιστεύω ότι κάποια πράγματα καλό είναι να μην τα βγάζω. Πες μου λίγο τα shoulder buttons, για φύπος είναι stiff. Δεν έχω ξαναπιάσει τέτοιο χειριστήριο σε περίπτωση ζωή μου. Έλα ρε φίλε, τι rebound είναι αυτό στα κουμπιά. Εντάξει, παιδιά, τα βλέπετε τώρα, ό,τι και να πούμε. Τα λόγια είναι περιτά. Τώρα πώς ήτανε. Θα το βρούμε. Μήπως είναι και έτσι. Αν ήταν έτσι. Τι να πω, ρε Ντένις, έχω πάθει πλάκα. Κάτσε το βάλουμε καθώς σε θέση του. Να και... δούμε λίγο και το κυτρίνισμα που δεν έχει αποκτήσει. Κάτσε αυτό. Είναι ανοιχτό. Α, πάλι καλά. Δεν είχε κανένα ζελοτέιπ να χαλάσει. Πόρε φίλε, τι λες τώρα, πρώτη φορά βλέπω τόσο καθαρό Super Nintendo, πάλι. Ναι. Κοίτα εδώ, πόσο καλά είναι όλα, το μεταξύ μυρίζει έτσι, μου έχετε μυρωδιά τώρα, πλαστικό. Και μιας και το έχουμε εδώ εύκαιρο, να δείξουμε και το δικό μου, για να τα βάλουμε λίγο δίπλα δίπλα, ναι βλέπετε το δικό μου, κυτρινισμένο και εδώ... Όχι εντάξει, το δικό σου... Εδώ η διαφορά του πλαστικού που πολυμεριζότανε. Βλέπετε εδώ είναι λίγο πιο κίτρινο. Μια χαρά και τριμμένο είναι. Από πίσω το Serials, κάτσε να γελάσουμε για από πίσω. Α, UP16548-76-17. Εμένα είναι και πιο παλιό. Πιο μεταγενέστερο. Σαν πιο παλιό. Μάλιστα, διαφορές πίσω εντάξει δεν έχουμε. Ίδιο σασί. Αυτά τώρα λογικά να είναι one chip. Θα
πρέπει να ανοίξουμε να δούμε. Αν είναι one seat. Και να δω, μιας και το κρατάς και το έχω και εύκαιρο, να δείξω και το αμερικάνικό μου Super Nintendo. Ξέρεις την ιστορία γιατί είχε γίνει τετράγωνο, έτσι, ο σχεδιαστής της Nintendo of America, ναι, είχε πει, είχε παρομοιώσει ότι αυτό το... Το Brick που λέγανε. Το Japanese, ναι, Super Famicom, ναι, που είναι το ίδιο με το ευρωπαϊκό, mm-hmm, λέει μοιάζει με ένα loaf of bread, δηλαδή μοιάζει, λέει, με, ναι, ένα, με ψωμί, λέει, του τόστα, σου, ναι, 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 συσκευασία. Ναι. Και του έδωσε το πιο τετραγωνιζέ ύφος για να έχει ένα πιο, έτσι, φουτουριστικό, ας πούμε. Που το είπανε brick μετά. Και το είπανε brick, ναι. Το τούβλο. Μάλιστα, πιο μεγάλο και πιο βαρύ, για κάτσα να σου πω λίγο. Το αμερικάνικο, παιδιά, είναι λίγο πιο βαρύ, μάλλον επειδή είναι και λίγο πιο μεγάλο. Απλά μου αρέσει αυτό εδώ στο αμερικάνικο. Το embedded. Ναι, και μου αρέσει επίσης αυτό που το ξέρω από άλλα αμερικάνικα που έχω δει Nintendo, που όλα πίσω είναι το hotline. Ναι, ναι, ναι. Εσύ θα το θυμάσαι τώρα. Ναι. Πολύ καλύτερα από δουλεύαν μένα. Αυτά 24 ακριβώς, ακριβώς. Και εδώ κάτω, εντάξει, μου έχουν φύγει αυτά, δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω πάθει πλάκα με αυτό που είδαμε, παιδιά. Ελπίζω και εσείς να τα γουστάρετε αυτή τη στιγμή αυτά που βλέπετε. Δεν είναι κάτι που τουλάχιστον στα κανάλια το βλέπουμε συχνά. Πόσο μάλλον σε ελληνικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντένις, που το έφερες για εδώ να. Εγώ πάλι ευχαριστώ. Το δείξουμε. Είναι φοβερό αυτό το κομμάτι. Είναι σαν να μας το έφερε, παιδιά, ο Άγιος Βασίλης το 2020. Και το επεισόδιο φυσικά δεν τελειώνει εδώ, γιατί τώρα θα πάμε και θα κάνουμε κάποιες έτσι διαφορές να σας δείξουμε. Αυτό το παιχνίδι που είπαμε, το Super Mario All Stars, που πολλοί είχαμε παίξει μικροί, να δούμε τις διαφορές με NES παιχνίδι, τα αντίστοιχα δηλαδή, και να δούμε και πώς φαίνεται στο Super NES, και να παίξουμε και λίγο με τον Dennis έτσι λίγο gameplay, τώρα που είναι και χριστουγεννιάτικα, η φάση όλα αυτά, να γουστάρουμε, έχουμε άδεια, είμαστε ξεκούραστοι στα σπιτάκια μας, και να παίξουμε και λίγο Super Mario, ρε παιδί μου. Έτσι, εγώ εντάξει, και λατρεύω. Λατρεύουμε, και εγώ λατρεύω, εννοείται, τον παλιό όμως. Ναι, όχι το πιο καινούργιο. Ναι, καινούργιο με χαλάνε λίγο. Οπότε συνεχίζουμε στο επόμενο μέρος που είναι gameplay και συγκριτικό, παιδιά. Λοιπόν, και τώρα βάζουμε Super Mario Bros. 1 στο NES του 1985, την παιχνικάρα. Βεβαίως, πιστεύω ότι είναι πολύ ενδεικτικό, εδώ θα δούμε τη διαφορά που έχει, ναι, το original παιχνίδι με το remaster. Ακριβώς. Πολλοί όμως δεν το ξέρει κιόλας, έτσι. Δεν το γνωρίζουν ότι είχαν γίνει αυτά τα remaster. Μάλιστα, δε, εγώ γνωρίζω και άτομα, ναι, που έχουν παίξει μόνο του SNES το All Stars. Α, okay. Και όταν βλέπουν αυτό εδώ πέρα, λένε, τι είναι αυτό. Ναι, αλλά πώς είναι έτσι, ας πούμε. Preposterous. Ναι, και δεν το ξέρω τι είναι το παιχνίδι. Να πάρω το αστεράκι εδώ. Έλα, πάρω το. Ένα παιχνίδι που, εντάξει, έχω... Γνωρίζω κάθε του λεπτομέρεια. Και στο μηνύον εξάλλου έχεις πει ότι έχεις πάρει μέσα στο διαγωνισμό. Ναι, ισχύει. Το είχαμε πει στο επεισόδιο του. Ναι, ισχύει. Είχα κερδίσει τότε το διαγωνισμό. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε τώρα τη remaster έκδοση, παιδιά. Φύγαμε. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε και στην Super Nintendo 16-bit έκδοση τένις. Ακριβώς, λοιπόν, είναι το All Mario, το Super Mario All Stars. Έτσι. Και τι θα δούμε εδώ πέρα, θα δούμε ότι είναι τα κλασικά τα παιχνίδια που παίξαμε. Ναι, συν ένα. Συν ένα που είναι το Lost Levels, το πραγματικό νούμερο του. Αυτό ακριβώς, ναι. Και όλα τα παιχνίδια έχουν γίνει remastered. Άρα λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το Super Mario. Πάμε και να δούμε τι έχει μεγάλη διαφορά. Φύγαμε. Για να δούμε. Λοιπόν... Έτσι. Πρόσεξε από πίσω και το scrolling, ας πούμε, στο background που είναι τριών σταδίων. Είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά, το μεσαίο, έτσι, πίσω τα σύννεφα. Και τα πάντα εδώ στο παιχνίδι είναι ακριβώς όπως το πανομοιότυπο. Τα πάντα έχει το, ναι, 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 το κανονάκι εκεί που λέγαμε. Όλα είναι ακριβώς το ίδιο σημείο. Έτσι. Δηλαδή είναι το ίδιο παιχνίδι
Remaster. Με τη μηχανή γραφικών του Super Mario World. Αχ, ναι. Λέμε και το στράκι πάλι. Και η μουσική όμως πλέον είναι 16-bit. Είναι άλλο το MIDI του Super Nintendo, η χρωματική παλέτα. Γενικά είναι ένα πολύ καλό remaster. Για γινούσαν και τότε remaster, δεν γίνονται μόνο τώρα. Έτσι. Και για όσους μάλιστα έχουν βαρεθεί να παίζουν τα παλιά Classic. Ναι. Και είναι μια. Το χάσαμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Παίζοντας το έτσι, έχει μια καινούρια ενότητα. Ναι. Και για όσους δεν το έχουν παίξει και ποτέ. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τις διαφορές και στα δεύτερα. Τώρα βάλαμε Super Mario Bros. 2, που αυτό ουσιαστικά στην Ιαπωνία δεν ήταν ένα τελείως διαφορετικό title παιχνίδι. Ναι, δεν ήταν Super Mario, έτσι. Ήταν άλλο παιχνίδι. Ακριβώς. Ήταν το Doki Doki Panic, το οποίο τότε ο Miyamoto του ζητήθηκε ότι πρέπει άρον-άρον να βγει ένα παιχνίδι Super Mario Bros. 2, ας πούμε, ναι, για την αμερικανική αγορά, γιατί είχε κάνει πάτα από το ένα. Ναι. Και με την ομάδα, την δική του την ομάδα, τι έκανε, πήρε ένα άλλο παιχνίδι που είχαν ήδη φτιάξει, ναι, και αλλάξανε αρκετά τα sprites. Τους χαρακτήρες. Ναι, και τους χαρακτήρες. Εδώ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι Side Eyes. Ναι. Και κάποιοι χαρακτήρες λοιπόν που είναι σε αυτό το παιχνίδι, ναι, και στο original παιχνίδι, mm-hmm, κρατήθηκαν αργότερα. Ναι, ισχύει. Από την. Βέβαια αυτό ήταν ένα πολύ διαφορετικό Μάριο που και από το 1 ξένιζε και ακόμα χειρότερα όταν παίξαμε το 3, εγώ προσωπικά τουλάχιστον, μετά δεν ήθελα να ξαναπαίξω το 2. Ναι. Έτσι να το κοινείως και εσύ αυτό. Κοίταξε. Τώρα δεν έχει μανιτάρι, κοίταξε πώς πήρα ξανά από την καρδιά. Μετά εδώ έχει το μανιτάρι το οποίο με τι κάνει, σου ανεβάζει λίγο το. Το health. Ναι, δηλαδή είναι λίγο διαφορετικό το κόνσεπτ. Και πιο δύσκολο. Ήταν πιο δύσκολο, εντάξει, είχε άλλες έννοιες, δεν έχει το κλασικό που το πηδάς και πεθαίνει. Ναι, εδώ, κάνεις γκράπ στον αέρα και σκοτάς. Καβαλάς, ναι. Εντάξει, είναι άλλο παιχνίδι. Εδώ τα γραφικά του βλέπουμε σαφώς ότι υπάρχει βελτίωση από το 1. Τώρα εσείς θέλω φίλοι μου να παρατηρήσετε πώς είναι αυτό το παιχνίδι αυτή τη στιγμή στο NES. Μέσω Frame Master βέβαια, πιο καθαρό, pixel perfect όπως λέμε. Και θέλω να το δείτε και σε λιγάκι τώρα, που μόλις ο Ντέβις θα τερματίσει το demo. Πάμε να δούμε και το 2 το demo, πόσο ταφανή διαφορά εδώ. Πάμε. Λοιπόν, πάμε πάλι το Μάριο. Νομίζω η τριγύρω έχει μια διαφορά. Εντάξει. Πάλι είναι Super Mario World Engine. Με το ίδιο engine. Πώς λένε, Unreal Engine. Ναι, η Unreal Engine. Σωστό. Και ακριβώς το ίδιο παιχνίδι. Ναι. Απλά πλέον. Κοίτα, ναι, εντάξει, εδώ φάνηκε διαφορά. Όπως και πριν το background, το σκοτάδι τώρα έχει σύννεφο πριν. Ναι. Μα είναι πολύ πιο πλούσιο. Δηλαδή δεν το συνδέω. Σου κάνει πολύ μεγάλη χαρά και εσύ να το παίξεις τώρα σε αυτή τη μορφή. Ναι. Εγώ έχω παίξει τένις και στο το Super Mario Bros. 2 Advance, που είναι το Game Boy Advance, και ουσιαστικά είναι αυτό το παιχνίδι. Σωστό. Με ακόμα optimization καλύτερο, ναι, για το Game Boy Advance. Οπότε εκεί είναι και μια πολύ πιο ακόμα eye candy έκδοση, λένε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για μικρή οθόνη. Ναι, εντάξει, καμία σχέση με το 2. Και η μουσική θυμάμαι, πάλι. Ναι. Μικρός όταν είχα την κασέτα, ξέρεις, τώρα το βλέπω από μια άλλη οπτική γωνία και το καταλαβαίνω αλλιώς και το χαίρομαι αλλιώς. Μικρός έλεγα, εντάξει, δε, τι βλέπεις τώρα, δεν πολύ βλέπω. Ναι, δεν το πολύ καταλαβαίναμε ή γιατί κάναμε focus σε άλλα πράγματα. Οπότε πάμε τώρα να δούμε και το τρίτο και το πιο ωραίο κατ' εμέ, το 3. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάμε Super Mario Bros. 3, ένα iconic παιχνίδι, Dennis, δεν μπορώ να το περιγράψω κάπως αλλιώς. Είναι έτσι, και να πω κάτι εδώ, θυμάμαι στο επεισόδιο που είχαμε κάνει με την εγκυκλοπαίδεια του Mario, ότι κάτι εκμυστηρεύτηκες. Εκμυστηρεύτηκα ότι ήταν τα πιο αγαπημένα μου παιχνίδια. Και έκανες και το countdown των παιχνίδιων. Ναι, ακριβώς. Είναι παιχνίδι, γεια σας, οι μνήμες με αυτό να προσδοκώ να το παίξω στα πάρτι των φίλων μου πριν το αγοράσω εγώ
ή να το παίξω στο Μινιόν είναι μνήμες που δεν νομίζω δεν έχουν μάτσι με κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Και ήταν πολύ μπροστά λοιπόν σε σχέση με το προηγούμενο. Ακριβώς. Το Μάριο το 1. Ναι. Αυτό είναι η πραγματική συνέχεια του Μάριο. Κοίταξε εδώ το ωραίο κορπάκι αυτό που είχε πάει πίσω από το άσπρο και τώρα είσαι στο μπάτι. Κι όμως με φάγε. Κι όμως ναι, μπάνιαρε. Τώρα το πήρε. Πολύ ωραία γραφικά. Ναι. Ήταν η πραγματική συνέχεια του Μάριο. Ισχύει. Εγώ θα πάω λίγο. Μ' αρέσει το ότι έχεις το back. Μπορείς να πας προς τα πίσω. Έτσι δεν μπορείς να κάνεις. Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε μόνο μπροστά και τώρα θα πάρω εγώ. Πολύ καλά. Ναι. Πού είναι όμως το χάσμα. Ήταν προηγουμένως. Πολύ ωραία γραφικά λοιπόν. Καινοτομίες πολλές. Πολλές καινοτομίες. Μη γραμμικό gameplay. Κοίταξε εδώ τι μπορείς να κάνεις. Ξαφνικά. Αγαπημένο power up αυτό ήταν. Έτσι. Έρχεσαι εδώ, τρέχεις. Σηκώνεις το. Το κέλυφο, το πετά. Ναι, ναι. Πράγματα που ήταν πολύ ζεστά. Πάρει και μια ζωή να κουτάρει. Ναι, έτσι ακριβώς. Και εδώ για να πέσω πιο. Ο χάρτη φοβερό με του κόσμου πάλι μοιρασμένο με τα παιδιά του Bowser. Αλλάζει, ναι, σωστά. Αλλάζει το χάρτη, αλλά και λύσει την πίστα. Και εδώ βέβαια το μυστικό που έχει να πάρει εδώ μια κάρτα. Το full speed, ε. Και κάνει εδώ full speed για να το κάνει ένα σου. Και εγγυημένο θα σου δώσει πάντα ένα σερ. Airborne. Τι! Τώρα σε ζωή. Αυτό σημαίνει ότι δεν το πάτησα τη σωστή στιγμή. Μπαγκάρι το παιχνίδι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα είμαι περίεργος να δούμε και τη διαφορά στο 16-bit Remaster. Πάμε λοιπόν. Και τώρα Super Mario 3 να δούμε. Για να δούμε που ήταν, εξ αρχής ήταν από μόνο του πολύ όμορφο. Ναι. Πώς φαίνεται η διαφορά. Είναι η χρωματική παλέτα πρώτα ναι. Που κάνει πιο έντονα, πιο ζωηρά τα χρώματα. Εδώ να σου πω τώρα δεν είμαι πολύ το μάτι προς το παρόν. Τώρα εντάξει κάτι πάλι γίνεται. Και από πίσω το scrolling effect. Ναι. Τίποτα παιδιά, αν κάποιος θέλει να παίξει Super Mario 3, 2 και 1 και έχει το hardware που χρειάζεται. Να δούμε το υπόλοιπο. Ναι, για πάμε. Πάμε κάτω. Να το! Έχουν επιτευχθεί λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Είναι η καλύτερη επιλογή δεδομένου ότι έχει κάποιος. Πάλι το ίδιο σημείο. Ναι. Και Super Nintendo και NES για να συγκρίνει, αλλά και NES να μην δεν έχετε ή να θέλετε να πάρετε τώρα κάποια από αυτά τα παλιά τα μηχανήματα. Νομίζω ότι απλά παίρνετε σε ένα Super Nintendo και αυτό το παιχνίδι που δεν είναι φθηνό, Dennis, έτσι. Εντάξει, loose. Όχι, δεν είναι φθηνό, συγγνώμη, δεν είναι ακριβώς σε yeah, loose. Ναι, ναι, ναι. Σε loose πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί σε. 15-20 ευρώ, ναι, ναι. Κάπου εκεί. Εντάξει, είναι πιο, πολύ πιο δύσκολο να το βρει με το κουτί του. Yeah. Αυτό είναι γεγονός, γιατί επειδή είναι από τα αγαπημένα, όλοι ψάχνουν να το βρουν στο κουτί του. Εγώ και εσύ ευτυχώς το έχω. Έτσι, έτσι. Αλλά εντάξει, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, παιδιά, ναι. Άντε να δούμε και το κόλπο με το. Αν να πιάσουμε το αστέρι στο τέλος. Για πάμε να το δούμε τώρα εδώ. Έτσι. Ωραία. Και τώρα πάμε να δούμε και λίγο και το Lost Levels αφού μπήκαμε στη διαδικασία να δείξουμε το Lost Levels. Και πάμε να δούμε το τέταρτο παιχνίδι αυτής της συλλογής, το Super Mario Stars. The Lost Levels. Να κάνουμε τη διαφορά να παίξουμε με Luigi. Έτσι. Έτσι. Luigi Game. Luigi μας. Και εδώ τα ίδια. Έτσι ακριβώς ναι. Είναι. Βέβαια είναι Classic Mario τώρα πάλι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν έχεις να σηκώσει πραγματάκια. Είναι αλλά ουσιαστικά το. Η συνέχεια το ένα που είχαμε πει. Το για κανονικό πριν, δύο. Έτσι. Για όποιον έχει παίξει, κοίταξε εδώ είναι το αντιμάσο. Το, ναι, όχι. Το χάνεις. Για όποιους είχαν παίξει το. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Δηλαδή. Αυτό δεν το έχω τερματίσει στο Μάριο σκέψη. Είναι. Το είχα από τότε και ποτέ δεν την τριγκάριστηκα να παίξω. Είναι τόσο δύσκολο που δεν κυκλοφόρησε επισήμως ποτέ στην Αμερική μέχρι αυτή εδώ την έκδοση. Δηλαδή εδώ ναι. Για πρώτη φορά βγήκε. Ναι. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μόνο δηλαδή, κάτι freaks. Είναι εδώ. Σαν να παίζει τα Mario Maker ναι. Που τα έχουν κάνει τις πίσεις δύσκολες και τα έχουν πειράξει. Ναι, είναι δύσκολα. Ωραία. Και τώρα πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο λέγοντας έτσι κάποιες αναμνησούλες και να διαλέξουμε το παιχνίδι που και εδώ και ο Dennis πιστεύω γουστάρουμε πολύ για να πούμε σε λίγο πράγματα. Easter egg.
Λοιπόν, και τώρα, παιδιά, κλείνοντας το επεισόδιο, καταρχήν να σας πω ότι υπάρχει ένα ωραίο easter egg εδώ που θα σας το δείξει τώρα ο Ντένις. Ντένις, αυτό έχεις προσπαθήσει να το κάνεις στο διαγωνισμό του Μινιόν, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Στο διαγωνισμό του Μινιόν, λοιπόν, πήγα all in nothing. Γιατί σημαίνει αυτό, ότι προσπάθησα να τα κερδίσω όλα. Έτσι. Υπάρχει ένα κόλπο, λοιπόν, που μπορείς να φας άπειρες ζωές. Αν πας και πάρεις άπειρες ζωές, παίρνεις και άπειρος βαθμός, ναι. Γιατί είναι high score κέρδισες. Ναι. Και είχαμε 5 λεπτά χρόνο. Okay. Και τα είχα χρονομετρήσει και ήξερα ότι ή θα το κατάφερα με τη μία ή δεν θα το κατάφερα. Είχες δηλαδή κάνει στρατηγική τελείως, ήξερες πριν πας, είχες προπονηθεί. Είχα λοιπόν για μια εβδομάδα, ναι. Στο δωμάτιο εδώ που είναι το game room. Στο ίδιο ακριβώς με τώρα, στο ίδιο δωμάτιο ακριβώς. Είχα βάλει, έβαζα χρονόμετρο και προσπαθούσα ξανά και ξανά. Πριν 29 χρόνια, Χριστούγεννα όπως τώρα. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ήταν Χριστούγεννα. Και οι δοκιμές μου έδειχναν ότι είχα 50% success rate. Άρα λοιπόν ήμουν 50-50 chance. Είχα το κάνω ή δεν το κάνω. Πόσο χρόνο είσαι να πιένεις τότε? 10. Όχι, ναι, ή 10 ή 11. Οκ. Okay. Θυμάσαι τα δώρα, το πρώτο δώρο, τι ήταν, δεύτερο, έπαμε. Ναι. Πάμε. Για πες μας. Τα δώρα στις μέσες εβδομάδες που είχα κερδίσει το πρώτο κομμάτι, ναι. Ήταν, είχες να επιλέξεις από ένα παιχνίδι Game Boy ή ένα παιχνίδι NES. Και είχες πάρει το Quiz. Και εγώ είχα διαλέξει λοιπόν τότε το Core. Ναι. Το άλλο που ήταν όποιος κέρδισε στο τέλος της εβδομάδας, εδώ έχει ένα ωραίο. Ρημαστεριά. Όποιος κέρδισε στο τέλος της εβδομάδας, κέρδισε κονσόλα NES. Εσύ οπότε πήγες στο τελικό. Εγώ λοιπόν πήγες στα finals. Πήγα στα finals της εβδομάδας. Ωραίος. Και εκεί στα finals της εβδομάδας επιχείρησα το κόλπο, αλλά δεν πέτυχε. Και εντάξει, είχα και άγχος. Βέβαια, εδώ να πούμε και το άλλο κόλπο που υπάρχει εδώ, να το δοκιμάσουμε και αυτό. Πάσα από πάνω. Ναι. Να δούμε κατά πόσο είναι εφικτό. Άλλο glitch αυτό. Ή το φτιάξα. Να το. Είναι τόσο γνήσιο λοιπόν το remaster που υπάρχει ακόμα και το glitch. Τώρα αν μπω μέσα εδώ, ναι. Θα είναι ο κόσμος μείον ένα. Δεν θα το κάνω όμως τώρα, ναι. Για να πάμε να κάνω το άλλο glitch. Σωστός. Glitch το glitch λοιπόν που λες. Έτσι. Είχε πολύ κόσμο τότε, θυμάσαι, πολλά παιδιά. Δεν είχε πάρα πολλά παιδιά, όχι. Ήταν μια αίθουσα, την είχαν στήσει δηλαδή με καρέκλες, σαν να είσαι σε σινεμά κάπου σκέψου. Ναι. Και είχαν στήσει 4 ή 5 NES. Okay. Αυτό λίγο δεν θυμάμαι, πώς ήταν η διαγωνιζόμενη αναφορά. Ναι. Και... να και τον bonus σου εδώ. Ναι. Δεν ήμασταν πάρα πολύ. Εγώ προσπαθώ να θυμηθώ ενώ πήρα το NES μου τότε και την περίοδο, πώς είχα χάσει τώρα εγώ αυτό το event. Εντάξει, βέβαια τώρα δεν ήταν και εύκολο πηγαίνω. Όποτε πήγαινε η μάνα μου ή ο πατέρας μου, μια φορά στις τόσες θα πηγαίνανε εκεί. Αλλά ενώ είχα ακούσει ότι θα γινόταν διαγωνισμός στην Nintendo, τον είχα χάσει δυστυχώς. Ναι, και να σου πω και κάτι, βέβαια τώρα δεν παρέδωσα κάτι, επειδή είχα. Πρέπει να μην έχω τις σφαίρες να κάνω πολύ. Οκ. Okay. Θα κάνω λίγο αυτό. Εγώ πήγα τελείως τυχαία. Δεν ήξερα ότι υπήρχε event Nintendo. Ναι. Πήγαμε τυχαία με την αδελφή μου. Έτσι στο Μινιόν. Okay. Και έτυχε να το δούμε και ήταν αυτός ο sportscaster, πώς λέει τη λέξη, ο speaker, ο speaker, παρουσιαστής, ο Ζανό, ναι. Έτσι. Ο οποίος ήταν τότε σε πολλά έτσι. Ετοιμάζει για τον glitch. Λοιπόν, ετοιμάζω για τον glitch. Να δούμε αν θα πετύχει. Δεν είναι όπως είπαμε κάθε φορά. Success rate. Και δεν πετύχει. Δεν πειράζει. Οκ. Okay. Όμως υποσχόμεθα ότι θα κάνουμε ένα special επεισόδιο. Μόνο γι' αυτό. Όπου θα κάνουμε και τον κόσμο το μείον ένα. Ωραία. Και θα κάνουμε και το glitch με τις άπειρες ζωές. Ωραία. Και θα δείξω εκείνη τη στιγμή τι πρέπει να κάνει ο παίχτης για να το πετύχει. Ωραία. Γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν επιχειρήσει ξανά και ξανά στο ίντερνετ, σε διάφορους διαγωνισμούς που έχω κάνει στα Facebook groups εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Φίλοι μας γνωστοί, και δεν έχουν καταφέρει και φωνάζουν: α, όχι, δεν μπορώ, πώς το κάνει ο Σουρμάνος. Ωραία, θα το κάνουμε αυτό το επεισόδιο. Τέλεια, να το έχουμε στο νου οι φίλοι μας. Δεν μπορέσαμε να το κάνουμε τώρα. Θυμάσαι να έχεις καμιά φωτογραφία, Ντένις, από εκεί. Δυστυχώς δεν έχω φωτογραφία.
Οι περισσότεροι δεν έχουμε έργα μόνο. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το δεύτερο ερμαστικό επεισόδιο με τον Ντένις. 1η Ιανουαρίου 2021. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο που κάναμε. Περιμένουμε τα like, τα subscribe σας, νέοι φίλοι, τα σχόλιά σας φυσικά πάνω απ' όλα για αυτές τις αναμνήσεις για το σημερινό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το unboxing του ολοκένουργιου Super Nintendo και μετά η ενασχόλησή μας με το Super Mario Stars. Ίσως κάποιοι να μάθετε κάποια πραγματάκια και να αποστάρετε. Εδώ ο Ντένις πάει για ένα τελευταίο, τελευταία απόπειρα. Μπας να κάνει το Super Glitch. Δεν το έκανε, δεν πέτυχε, δεν πειράζει, είναι δύσκολο. Επιφυλασσόμαστε για το μέλλον. Λοιπόν, φίλοι μου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Έχουμε καλή χρονιά. Να πάνε όλα καλά. Καλύτερα από το 2021. Ντένις και εσύ, υποθέτω. Όλα καλά για τους φίλους. Πολλά φιλιά σε όλους. Και να είστε καλά. Και τα λέμε, παιδιά. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλή χρονιά και τα λέμε σύντομα με τα νέα επεισόδια. Και χρόνια πολλά και στους Βασίλειδες σήμερα. Bye.